Να ξεκινήσουμε με το εξής. Πάμε για ευρωεκλογές άμεσα. Με ποια ατζέντα πάμε? Δηλαδή, με ποια ατζέντα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ποια ατζέντα βλέπετε να υπάρχει στην Ευρώπη, διότι δεν φαίνεται να είναι ευνοϊκή. Ας ξεκινήσουμε από την Ελλάδα. Η Ελλάδα βελτιώνει τη θέση της. Σήμερα είχαμε ένα πολύ θετικό νέο από το Eurogroup. Διαψεύδεται όλη η καταστροφολογία και όλες οι προβλέψεις της Νέας Δημοκρατίας. Παραλάβαμε ως ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνηση Τσίπρα μια χώρα βουλιαγμένη στα ελλείμματα, τα χρέη και τη λιτότητα, και τώρα πια τα πιο δύσκολα είναι πίσω μας. Για την Ελλάδα η εικόνα είναι σήμερα πολύ καλύτερη στην Ευρώπη από ό,τι ήταν όταν πρωτοεκλέχτηκα αντιπρόεδρος. Αλλά την ίδια ώρα στην Ευρώπη αυξάνουν τα σύννεφα που προκαλούν η άνοδος της άκρας δεξιάς και η ένταση των ανισοτήτων. Σήμερα δημοσιεύθηκε μια μελέτη του Μπρούγκελ, ενός Ινστιτούτου, που δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ οι ανισότητες στην Ευρώπη, ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς και ανάμεσα στο βορρά και τον νότο. Άρα θα σας έλεγα ότι η ατζέντα των ευρωεκλογών κατά συνέπεια προκύπτει από τα ίδια τα προβλήματα. Να αλλάξουμε την Ευρώπη και να αποφύγουμε την οπισθοδρόμηση στην οποία επιδιώκει να οδηγήσει αυτή η σύμπραξη των νεοφιλελεύθερων με τους ακροδεξιούς, που όλο ένα και περισσότερο αραβωνιάζονται και δείχνουν να θέλουν να παντρευτούν. Δαχτυλίδι αραβώνα, κατά τη γνώμη μου, είναι η υποψηφιότητα Βέμπερ. Γι' αυτό και πρωτοστατώ στην προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα μέτωπο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε το νεύρο κοινοβούλιο να έχει μια πλειοψηφία που θα πει όχι στο Βέμπερ. Κατά τη γνώμη μου, Βέμπερ στη θέση του Γιούνκερ είναι ένα σενάριο κακό για την Ευρώπη, καταστροφικό για την Ελλάδα. Γιατί θα σημάνει περικοπή των κοινοτικών επιδοτήσεων για τους αγρότες και επομένως και για τους Έλληνες αγρότες, περικοπή των κονδυλίων συνοχής και επομένως λιγότερα λεφτά στην Ελλάδα για δρόμους, απασχόληση, υποδομές, έρευνα, παιδεία, υγεία. Και από την άλλη, πρέπει, κύριε Παναγιωτόπουλε, να βάλουμε ένα πλάνο, τώρα που βγήκε η Ελλάδα από τα μνημόνια, τώρα που δανειζόμαστε με επιτόκια από τις αγορές χαμηλότερα από αυτά που δανειζόταν η Ελλάδα πριν μπει στα μνημόνια, το Μάρτιο του 2010, τώρα που επέστρεψε η οικονομία στην ανάπτυξη, πρέπει να βάλουμε ένα στόχο. Ποτέ πια μνημόνια, ποτέ πια χρεοκοπία. Αυτό κατά τη γνώμη μου σημαίνει ποτέ πια αυτοί που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Θα είναι καταστροφικό για την Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, να ξανάρθουν στα πράγματα οι Μητσοτάκηδες και η Νέα Δημοκρατία. Και γι' αυτό το όχι στην οπισθοδρόμηση, που απαιτεί συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, και μπορώ να πω ότι πρωτοστατώ σε αυτή την προσπάθεια εδώ και 3,5 χρόνια με τη δημιουργία μιας προοδευτικής συμμαχίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι εξαιρετικά επίκαιρο και στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα αυτή η σύμφυση νεοφιλελευθερισμού και ακροδεξιάς, 2-1, σαμπουάν και κοντίσιονερ μαζί, είναι η σημερινή Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει τόση σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή όσοι έχει ο Φάντης με το Ρετσινόλαδο. Με άλλα λόγια, είναι πολύ πολύ πιο δεξιά από εκεί που την είχε τοποθετήσει ο ιδρυτής της, αφήνοντας απ' έξω τους χουντικούς, τους τότε ακραίους. Να σας ρωτήσω κάτι. 2-3 παρατηρήσεις πάνω σε αυτά που είπατε. Φέρατε το παράδειγμα του Βέμπερ, ο οποίος όντως έχει δώσει τέτοια δείγματα. Ωστόσο, υπάρχει και ο Μακρόν. Και θα έλεγε κανείς ότι ο Μακρόν είναι ένας νεοφιλελεύθερος ηγέτης, έτσι, στη Γαλλία. Ναι, δεν τον βάζετε όμως στην ίδια κατηγορία. Ναι, γιατί δεν ανακατεύω, μίλαμε πορτοκάλια, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν βάζει για πρόεδρος της Κομισιόν ο Μακρόν. Ισχύει, αλλά βάζει ο Βέμπερ. Ισχύει. Και βάζουν και οι υποψήφοι της αριστεράς και των πρασίνων και των σοσιαλιστών. Όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, το Συμβούλιο είναι εξίσου ισχυρό. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο η Κομισιόν. Ο στόχος μας λοιπόν ποιος είναι? Γιατί μου αρέσει να μιλώ με όρους εφαρμοσμένης πολιτικής. Ξέρετε, εγώ πριν γίνω ευρωβουλευτής, έχω δουλέψει 25 χρόνια ως μηχανικός και μου αρέσει να φέρνω αποτέλεσμα. Λοιπόν, ο στόχος μας ποιος είναι? Να έχουμε τόσο ισχυρή αριστερά και προοδευτικές δυνάμεις που να εξαναγκάσουμε, να πιέσουμε και τους φιλελεύθερους του Verhofstadt να πούν όχι στο Weber. Και επίσης να ακυρώσουμε το επικίνδυνο σενάριο να έχουν πλειοψηφία οι δεξιοί μαζί με τους ακροδεξιούς. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δυστυχώς σε ορισμένα κράτη-μέλη οι δεξιοί με τους ακροδεξιούς συγκυβερνούν. Στην Αυστρία, για παράδειγμα. Στη Βουλγαρία. Ή με έναν ιδιόμορφο τρόπο
στην Ιταλία, όπου δεν είναι ακριβώς δεξιό το κόμμα του Τσίκου Εστέλε, των Πέντε Αστέρων, είναι κάτι διαφορετικό. Εκεί λοιπόν οι ακροδεξιοί που έρχονται στα πράγματα αποδεικνύουν ότι δεν είναι καθόλου αντισυστημικοί. Αντιθέτως είναι πιο νεοφιλελεύθεροι από τους παραδοσιακούς νεοφιλελεύθερους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Μακρόν, μια και ρωτάτε, είναι προφανές ότι ως αριστερός, αλλά και το κόμμα μου ως ΣΥΡΙΖΑ, διαφωνεί με την οικονομική και κοινωνική πολιτική που εφαρμόζει ο Μακρόν μέσα στη Γαλλία. Γιατί είμαστε με την αριστερά και η αριστερά αντιπολιτεύεται αυτή την πολιτική. Στα θέματα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, πιστεύω ότι ακριβώς επειδή δυναμώνει ο φασισμός και υπάρχει και μια γερμανική αντίδραση στο να βαθύνει η πολιτική ενοποίηση, να αυξηθεί ο κοινοτικός προϋπολογισμός, να δώσουμε περισσότερα χρήματα για τη μείωση των ανισοτήτων, για κοινωνική πολιτική αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, εκεί υπάρχουν θέματα που η ευρωπαϊκή πολιτική του Μακρόν μπορεί να κουμπώσει κάπως με την πολιτική των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλά στα θέματα της εσωτερικής πολιτικής, ο Μακρόν είναι πολύ πιο δεξιά από τον Ολάντ. Όχι από εμάς. Ναι. Και να σημειώσω εδώ ότι το ποτάμι τον Εμμανουέλ Μακρόν τον έχει κάνει σημαία, έτσι. Τώρα και το... έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Εντάξει. Τόσο ενδιαφέρον όσο έχει και το μέγεθος του ποταμίου. Νομίζω το ποτάμι βαδίζει προς αποξήρανση, διότι δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει μια σταθερά και αυτό είναι άδικο για τους ευρωβουλευτές του, τον Μίλτο τον Κύργο και τον Γιώργο τον Γραμματικάκη, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τον Μακρόν, ανήκουν στη σοσιαλιστική ομάδα και θα σας έλεγα ότι προσωπικά τους θεωρώ προοδευτικούς πολιτικούς και μακάρι στην πορεία να συντονίσουμε το βήμα μας όπως συνέβη ήδη με ένα άλλο στέλεχος που προέρχεται από το ποτάμι, τον Σπύρο τον Δανέλη. Γιατί το λέω αυτό? Διότι έχουμε μπει σε μια φάση όπου ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει η δύναμη που οθεί τα πράγματα προς τα μπρος, αλλά έχουμε αποφασίσει ότι δεν μπορούμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε μια ευρύτερη προοδευτική συμμαχία. Και αύριο οργανώνουμε μια μεγάλη εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον Τσίπρα. Ακριβώς γι' αυτό δηλαδή στις ευρωεκλογές θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά και στην Ελλάδα αυτό που οικοδομούμε με μένα σε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο εδώ και 3,5 χρόνια στην Ευρώπη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ίσως δεν το έχουν συνειδητοποιήσει αρκετοί από αυτούς που μας βλέπουν σήμερα, αλλά καταφέραμε επί 3,5 χρόνια να σπάσουμε αυτή την ασφικτική απομόνωση που υπήρχε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης Τσίπρα, οικοδομώντας βήμα-βήμα ερίσματα και συμμαχίες. Και αυτές μας βοήθησαν και στο να βγούμε από τα μνημόνια και στο να ακυρώσουμε το μέτρο περικοπής των συντάξεων και στο να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό και στο να πετύχουμε μια ελάφρυνση του χρέους σοβαρή. Σήμερα αυτό που πήραμε. Άκουγα προηγουμένως κάποιους συναδέλφους, δημοσιογράφους, να λένε αναμενόμενο ήταν. Πριν 10 μέρες διάβαζα σε διάφορους τίτλους εφημερίδων και άκουγα σε διάφορα ιδιωτικά κανάλια εμπλοκή, μονομερείς ενέργειες, δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα κτλ. Η Νέα Δημοκρατία έχει διαψευστεί σε όλες τις προβλέψεις. Δεν φτάνει που μας έβαλαν στα μνημόνια. Δεν φτάνει που άφησαν ένα έλλειμμα 15%. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχουν προβλέψει έχουν πέσει έξω. Μέχρι χτες λέγανε έχουμε τέταρτο μνημόνιο γιατί δεν έχουμε βγει στις αγορές. Βγήκαμε στις αγορές. Έχουμε τέταρτο μνημόνιο γιατί θα περικοπούν οι συντάξεις. Δεν περικόψαμε τις συντάξεις. Επειδή αναφέρεστε σε συγκεκριμένα μέτρα και μιλάτε με πολλούς παράγοντες στην Ευρώπη, για το αφορολόγητο θα μπορούμε να ελπίζουμε ότι δεν θα μειωθεί? Κοιτάξτε. Γιατί είναι σημαντικό, σχετίζεται και με τον κατώτατο μισθό, έτσι. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι, αφού καταφέραμε να πάρουμε αυτό το πρώτο ένα δις που είναι μέτρο ελάφρυσης του ελληνικού δημόσιου χρέους, να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Να ξεπληρώσουμε το ακριβό δάνειο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που το πήραμε περίπου με 5%. Το πήρε η χώρα με κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Και θα το πετύχουμε. Δεύτερον, μέσα στον Απρίλιο να δρομολογήσουμε το νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία και μια αντίστοιχη ρύθμιση προς τα χρήματα, προς το δημόσιο, τις εφορίες κτλ. Και πιστεύω ότι είμαστε σε τέτοιο δρόμο. Και τρίτον, όταν έρθει η ώρα που είναι το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2020, τον Οκτώβριο δηλαδή, Νοέμβριο του 2019, να έχουμε καταφέρει να έχουμε τέτοια δημόσια οικονομικά που να μας επιτρέψουν
να βάλουμε στο τραπέζι και αυτό το θέμα. Να σας δώσω μια απάντηση. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να αφαιρέσουμε και τη μείωση του αφορολόγητου από τις ανηλυμένες δεσμεύσεις είναι με κυβέρνηση Τσίπρα. Γιατί η κυβέρνηση Τσίπρα πέτυχε να ακυρώσει το νομοθετημένο μέτρο περικοπής των συντάξεων, αλλά προς το παρόν άλλα είναι αυτή τη στιγμή στην ατζέντα. Και, κακά τα ψέματα, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα είναι καθοριστικό για τη συνέχεια. Θα είναι σκαλοπάτι για τις εθνικές εκλογές. Οι επόμενες ευρωεκλογές είναι οι πιο σημαντικές στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επειδή έχουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, να στήσουμε κάλπες στην Ελλάδα από το Σεπτέμβριο του 2015, θα είναι σαν εθνικές εκλογές. Και το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους τους, όχι μόνο τους αριστερούς, τους φαν του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε κάθε προοδευτικό, δημοκράτη, αντιδεξιό, σε κάθε άνθρωπο που σκέφτεται, μα άμα ξανάρθουν αυτοί που ρίμαξαν τη χώρα, η Νέα Δημοκρατία, ουέ και αλίμονό μας, να του πω ότι η αποχή ή η χαλαρή ψήφος ή το όχα αδερφέ θα δυναμώσει αυτό που φοβάται. Επομένως, καμία χαλαρότητα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής και πάντα με αναφορά στις ευρωεκλογές. Βάλατε το ζήτημα της ακροδεξιάς και έχει θέσει ο Πρωθυπουργός και εσείς και όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ ότι την προτεραιότητα ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο κατά της ακροδεξιάς. Μήπως η αριστερά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αλλά κυρίως στην Ευρώπη θέλω να σταθώ, γιατί εσάς έχουμε εδώ που μπορείτε να μιλήσετε για την ευρωπαϊκή αριστερά. Μήπως πρέπει να προχωρήσει και επιθετικά, μήπως πρέπει να πει και σε τι θα πάμε να πούμε ναι, τι διεκδικεί, ποιο είναι το επίδικο πέρα από την άμυνα στην ακροδεξιά. Και σε ένα τέτοιο πλαίσιο, με ποια πρόσωπα πηγαίνει η ευρωπαϊκή αριστερά, διότι έκανα την έρευνα, προσπαθώ να καταλάβω, να δω τους υποψηφίους για την Προεδρία της Κομισιόν που προτάσει η ευρωπαϊκή αριστερά. Και είδα πρόσωπα τα οποία εγώ τουλάχιστον δεν τα είχα ξανασυναντήσει. Ναι. Μπορεί να είναι δικιά μου ανεπάρκεια. Βάλατε πολλά θέματα. Ναι. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την ακροδεξιά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που τρέφουν την ακροδεξιά. Αντιφασιστικό μέτωπο χωρίς αντιμετώπιση των ανισοτήτων που τρέφουν την ανασφάλεια και την ακροδεξιά δεν μπορεί να γίνει. Και για να αντιμετωπίσεις μια κακή πολιτική, πρέπει πιστικά να αντιπροτείνεις μια θετική πολιτική. Και η θετική πολιτική για την Ευρώπη είναι ταχύτερη πολιτική ενοποίηση, ισχυρότερος κοινοτικός προϋπολογισμός, περισσότερα λεφτά για την κοινωνική συνοχή, την απασχόληση, τον αγρότη, τον νέο, την έρευνα, την καινοτομία, που σημαίνει αύξηση των ιδίων πόρων, ισχυρότερος ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εντονότερη δημοκρατική λογοδοσία, να μην αποφασίζεται η τύχη ενός λαού όπως ο ελληνικός, πίσω από κλειστές πόρτες στο Eurogroup, χωρίς αυτό το όργανο να λογοδοτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Επομένως, και η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ και οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν προτάσεις. Τώρα για τους υποψηφίους που είπατε, τώρα δεν είναι όλοι star system και οι υποψηφιότητες αυτές της αριστεράς έχουν έναν ισχυρό συμβολισμό. Ας πούμε, ο Νίκο Κούε είναι, προτείνουμε ένα ζευγάρι, δύο πρόσωπα, μια βουλευτίνα από τη Σλοβενία, γιατί είναι μια χώρα νέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η αριστερά έχει δημιουργηθεί εκεί σαν κοινοβουλευτικό μέγεθος εδώ και λίγους μήνες και έχει μια τροχιά τύπου ΣΥΡΙΖΑ, έχει αρχίσει και ανεβαίνει εκρηκτικά, και έναν κορυφαίο συνδικαλιστή από το Βέλγιο, τον Νίκο Κούε, προσωπικό μου φίλο, ισχυρότατη προσωπικότητα, μπορεί να μην είναι media darling, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει αξία, ο οποίος είναι παιδί προσφύγων πολιτικών από την Ισπανία, ξεκίνησε από το μηδέν και έγινε κορυφαίος ηγέτης του Συνδικάτου της Μεταλλουργίας στο Βέλγιο. Αυτές οι υποψηφιότητες θα μας δώσουν τη δυνατότητα να προβάλλουμε στα τραπέζια διαλόγου τους στόχους της ευρωομάδας της αριστεράς, της πολιτικής μας οικογένειας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μόνη της η αριστερά δεν μπορεί να βγάλει πρόεδρο της Κομισιόν. Όπως και οι πράσινοι μόνοι τους δεν μπορούν να βγάλουν πρόεδρο της Κομισιόν. Γι' αυτό ακριβώς και προσπαθούμε αριστερά, πράσινοι, σοσιαλιστές και να τραβήξουμε και κεντρώους προς την πλευρά μας να αποκλείσουμε το κακό σενάριο. Και το κακό σενάριο, σας το ξαναλέω, λέγεται Βέμπερ. Και όποιος ψηφίζει Μητσοτάκη, ψηφίζει Βέμπερ. Ο Βέμπερ μίλαγε για Brexit πριν το προφέρει ο Σόιμπλε. Όποιος ψηφίζει Μητσοτάκη, δηλαδή Βέμπερ, ψηφίζει να περικοπούν οι επιδοτήσεις για τον αγρότη, να περικοπούν οι επιδοτήσεις για δρόμους και υποδομές, να περικοπούν οι χρηματοδοτήσεις μέσω των διαρθρωτικών ταμείων στην Ελλάδα, να περικοπεί η πολιτική συνοχής. Και
να ενισχυθεί το δόγμα «κόφτε το λαιμό σας εσείς οι Έλληνες με τους πρόσφυγες», διότι εμάς τους υπόλοιπους δεν μας νοιάζει, είναι μακριά από τη δική μας αυλή. Εκεί ακριβώς θα πήγαινα. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει από το 2015 μέχρι τώρα με το προσφυγικό και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρχικά μια στάση της Γερμανίας, της Άγγελα Μέρκελ, ας πούμε θετική προς τους πρόσφυγες. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με την ανάγκη για εργατικά χέρια, για αυτήν το εργατικό δυναμικό στις γερμανικές βιομηχανίες. Αλλά τα κίνητρα, ας μην τα εξετάζουμε όταν μιλάμε για αποτελέσματα. Αλλά είδε τη δημοτικότητά της να πέφτει, άλλαξε στάση και δημιουργήθηκε όλο αυτό το μπλόκο των χωρών του Βίζεγκρατ που έκλεισαν τα σύνορα και έφτασε μία-μία χώρα να κλείνει τα σύνορα μέχρι να φτάσουμε στην Ιδωμένη και να γίνει ό,τι έγινε και την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πήγε συντεταγμένα σε αυτό στο προσφυγικό. Έκανε κάτι χειρότερο. Και κύριε, θα ρωτήσω τώρα ο απλός πολίτης, ποια Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάω να ψηφίσω? Αυτή που δεν μπορεί να εφαρμόσει αυτά που ψηφίζει και αποφασίζουν οι ηγέτες της. Είσαστε πολύ ευγενείς όταν περιγράφετε το τι συμβαίνει με το προσφυγικό και την Ευρώπη. Η στάση πολλών κυβερνήσεων στο προσφυγικό είναι ντροπή για την Ευρώπη. Γιατί έχουμε ένα Ευρωκοινοβούλιο που με 80% είπε να μοιραστούν αναλογικά οι πρόσφυγες σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη και να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας τις διεθνείς που απορρέουν από τη συνθήκη της Γενέβης. Η Κομισιόν μέσες άκρες συμφώνησε με αυτή την πολιτική και ήρθε μια ομάδα χωρών, Ουγγαρία, Πολωνία, Αυστρία και τώρα έχουν και το Σαλβίνι, να τον μπλοκάρει αυτό το πράγμα. Αυτή ακριβώς η Ευρώπη είναι που δεν θέλουμε και ακριβώς για αυτό το λόγο, κύριε Παναγιωτόπουλε, πρέπει όσοι είναι εναντίον αυτής της απεχθούς κατάστασης πρέπει να ψηφίσουν. Διότι αν αυτοί πουν, μα δεν μ' αρέσει αυτή η Ευρώπη, θα κάτσω σπίτι μου, θα πάω για καφέ, θα πάω για μπάνιο, οι ακροδεξοί θα πάνε να ψηφίσουν. Επομένως, αντιστρέφω το επιχείρημα. Αν οι δημοκράτες, οι προοδευτικοί, οι άνθρωποι που θέλουν μια Ευρώπη που να προωθεί την ανάπτυξη, το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος, να σέβεται τον πρόσφυγα, να σέβεται τη δικαιοσύνη, την ανθρωπιά, αν αυτοί οι άνθρωποι δεν βάλουν φραγμό στον κίνδυνο του εκφασισμού και του ρατσισμού, ποιος θα το κάνει? Θα το κάνει μόνο στον Παπαδημούλης επειδή είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Δεν θα το κάνει. Δεν μπορεί. Άρα είναι υπόθεση δημοκρατίας. Και το ίδιο επιχείρημα ισχύει και για την Ελλάδα. Εάν εμείς λέγαμε, μα πια την Ελλάδα που έχουν κατακλέψει τα δημόσια ταμεία, που η Νέα Δημοκρατία άφησε έλλειμμα 15%, που πέραν δανεικά και αγύριστε και χρωστάνε το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία από 250 εκατομμύρια ευρώ, που είναι ανακατεμένοι όλοι σε ό,τι σκάνδαλο Βρίζ, Νοβάρτη, Ζήμες, που η μισή από αυτούς είναι μπλεγμένη και με ποινικές υποθέσεις. Μα αλλάζει αυτή η χώρα? Μα αν δεν αγωνιστούμε, δεν αλλάζει ούτε η Ελλάδα, ούτε η Ευρώπη, ούτε ο πλανήτης, ο κόσμος ολόκληρος, η εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού και κάθε τι που επιχειρήθηκε ως κατάκτηση, ξεκίνησε από αγώνες. Εάν λέγαμε, επειδή δεν μου αρέσει αυτό, τα παρατάω, θα είμαστε ακόμη στο καθεστώς της δουλοπαρικίας. Ωστόσο, κύριε Παπαδημούλη, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση εδώ και 4 χρόνια και επειδή το προσφυγικό είναι σήμερα και στην επικαιρότητα, υπάρχουν προφανώς οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τίθενται και ζητήματα εσωτερικής διαχείρισης του προσφυγικού. Είχαμε εδώ. Συγγνώμη, μου διέφυγε το όνομα του κύριου βουλευτή τη ΣΑΜΟ. Τον κύριο Σεβαστάκη. Ναι, ο κύριο Σεβαστάκη. Είχαμε εδώ τον κύριο Σεβαστάκη, ο οποίος μίλησε για φαβέλες στο νησί στο οποίο είναι βουλευτή. Υπάρχουν ζητήματα. Στη Μόρια υπάρχει σαφές ζήτημα, το έχουμε καταγράψει, με τους ανθρώπους να στηβάζονται εκεί και με όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Θέλω να πω ότι η δική σας διαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση σε σχέση με το προσφυγικό ήταν η ενδεδειγμένη? Κοιτάξτε, μακριά από μένα οποιαδήποτε προσπάθεια να εξοραίσω ή να κρύψω προβλήματα. Και είναι αλήθεια ότι εξαιτίας της ελλειμματικής ή και ανεπαρκούς προβληματικής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και τους πρόσφυγες, η Ελλάδα έχει γίνει μια αποθήκη ψυχών. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, αλλά ήθελαν να περάσουν μέσω της Ελλάδας για να πάνε αλλού, έχουν βρεθεί παγιδευμένοι. Και αυτό δημιουργεί καταστάσεις δύσκολες. Και πολλές φορές, ιδιαίτερα στα νησιά, δημιουργεί και καταστάσεις ζόρικες. Και στη Σάμο υπάρχει αυτό, και στη Μόρια, πολύ πιο έντονα πριν μερικούς μήνες, αλλά υπάρχει. Επειδή το συζητάω καθημερινά με τους συναδέλφους μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η μεγάλη πλειοψηφία
των συναδέλφων, αλλά και των δημοσιογράφων, αντιλαμβάνεται ότι η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του προσφυγικού ως πύλη εισόδου έσωσε την τιμή μιας απαράδεκτης Ευρώπης, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε προβλήματα και πρέπει καθημερινά και να τα αναγνωρίζουμε και να προσπαθούμε να τα λύσουμε. Είμαι εναντίον της άποψης ότι κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Αυτό που αρνούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, όμως, είναι να μας κουνάν το δάχτυλο διάφοροι από την ασφάλεια της πόρτας τους. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν δεχθεί ένα πρόσφυγα, δεν έχουν δώσει ένα ευρώ, δεν έχουν στείλει μια σκηνή, μια κουβέρτα, την παραμικρή βοήθεια. Πόσο μάλλον όταν στην Ιταλία αφήνουν πρόσφυγες από τη Λιβύη να πνίγονται. Ναι, να σας πω κάτι. Πριν από μερικά χρόνια, στην αρχή της στην κορύφωση της προσφυγικής κρίσης, στα τέλη του 2015, οργανώσαμε μια εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τους ήρωες του Αιγαίου. Και φέραμε τον Ψαρά από τη Λέσβο, μία από τις γιαγιάδες, τις περίφημες, τον αξιωματικό του Λιμενικού προβάλαμε, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πάρα πολύ προώρα. Προβάλαμε το θετικό πρόσωπο της Ελλάδας. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια στιγμή που πριν λίγες ημέρες ο Πάπας, δεν είναι μικρό πράγμα ο Πάπας, έτσι, και ούτε μπορεί κανείς να πει ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Πάπας. Σε καμία περίπτωση. Είπε ότι η φράση τάδε που είπε ο Τσίπρας αξίζει για βραβείο Νόμπελ. Και ήρθε ο Ανρί Λεβί, ένας Γάλλος διανοούμενος, που επίσης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ απέχει από την αριστερά οι σημερινές του απόψεις. Και ο οποίος έκανε έναν ύμνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Και πριν δύο μέρες. Χτες, δώσαμε στη δημοσιότητα τις υπογραφές 33 ευρωβουλευτών από όλο το πολιτικό φάσμα, δηλαδή όχι μόνο από τις προοδευτικές δυνάμεις, αλλά και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, που είναι η Νέα Δημοκρατία, και από τους συντηρητικούς και από τους φιλελεύθερους, που λένε να δοθεί το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης στον Τσίπρα και τον Ζάεφ. Και ρωτάω, αυτά είναι καλά για την Ελλάδα ή κακά για την Ελλάδα? Νομίζω ότι είναι καλά. Και επειδή παρόλα μας τα προβλήματα, παρόλη την κρίση, παρόλη τη χρεοκοπία που βιώσαμε εξαιτίας κακών κυβερνήσεων στην Ελλάδα, δεν έπεσαν τα μνημόνια από τον ουρανό. Κυβερνήθηκε με λάθος τρόπο η Ελλάδα και προβληματικό, και με διασπάθηση του δημόσιου χρήματος για χρόνια από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και τώρα με βλέπετε ήρεμο γενικά, θεωρούμε πολύ μετριοπαθείς. Θυμώνω όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι έριξαν την Ελλάδα στα βράχια να μας κουνά το δάχτυλο. Λοιπόν, μας έβαλαν στα μνημόνια, βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια. Μας άφησαν με έλλειμμα 15%, έχουμε πλεόνασμα. Κόβανε μισθούς συντάξεις, αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό, ακυρώσαμε το μέτρο περικοπής των συντάξεων. Καθιερώσαμε το εγγυημένο εισόδημα. Καταφέραμε να βγούμε στις αγορές με μικρότερο επιτόκιο από αυτό που δανειζόταν η Ελλάδα το Μάρτιο του 2010. Εδιάολε, κάτι έκανε και αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Και για όσους αμφιβάλλουν και μηδενίζουν όσα έχουμε κάνει, με όλα μας τα λάθη, και τώρα συνεχίζουμε να κάνουμε λάθη. Να σας πω κάτι. Τι ακούω, γιατί γυρνάω ως υποψήφιος ευρωβουλευτής. Δεν είμαι μόνο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διεκδικώ ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές και έναν από τους 4 σταυρούς προτίμησης, γιατί αυτό είναι το εκλογικό σύστημα. Ξέρετε τι ακούω από πολύ κόσμο? Αφού μας ταχώνει κανονικά και με το δίκιο του σε μια σειρά πράγματα που έχουμε κάνει και κάνουμε λάθη, λέει προς Θεού μην ξανάρθουν αυτοί οι οποίοι ρήμαξαν τον τόπο. Και σε αυτούς απευθύνομαι και τους ζητώ έστω και κριτική ψήφο στο ΣΥΡΙΖΑ. Να σηκωθούν από τον καναπέ για να αντιμετωπίσουν και το φασισμό και την κλεπτοκρατία και το πελατειακό κράτος και την ευρύτερη οικογένεια Μητσοτάκη, που κατά τη γνώμη μου συνιστά κίνδυνο για τη δημοκρατία. Κύριε Παπαδημούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Πάμε σε διαφημίσεις.